Τραγικό παιχνίδι της μοίρας για ιερέα από την Αχαΐα, καθώς μέσα σε λίγο καιρό είδε τα δύο του παιδιά να γίνονται θύματα τροχαίου, με το δεύτερο μάλιστα να έχει τραγική κατάληξη. Ο κληρικός είναι ο πατέρας του άτυχου 46χρονου Χρήστου Καριοφίλη, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο στο τροχείο που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στα Αραχοβίτικα Πατρών. Ωστόσο, η μοίρα είχε παίξει ένα ακόμη τραγικό παιχνίδι της πριν από λίγο καιρό για την οικογένεια του ιερέα, καθώς πριν από λίγο καιρό ο έτερος γιος της οικογένειας είχε τραυματιστεί σοβαρά σε έτερο τροχαίο με αποτέλεσμα να μείνει ανάπηρος. Ο πατήρ Κωνσταντίνος από το Αίγιο και όλη η οικογένειά του πλέον ανεβαίνουν ξανά τον δικό τους Γολγοθά. Ο 46χρονος Χρήστος οδηγούσε το αυτοκίνητό του με κατεύθυνση την Πάτρα χτες το μεσημέρι, όταν ξαφνικά και για άγνωστο λόγο πέρασε το δίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το όχημά του καρφώθηκε πάνω σε φορτηγό που κινείται προς Αίγιο στο ύψος των Αραχοβητίκων και κατέληξε σε μάντρα σπιτιού. Ο θάνατος του 46χρονου ήταν ακαριαίος, ενώ οι πυροσβέστες τον απεγκλώβησαν μετά από μία ώρα, αφού το αυτοκίνητο είχε γίνει άμορφη μάζα σιδερικών. Η τροχεία Πατρών είχε αναλάβει να διερευνήσει τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.